Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μπουτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Για να σου δώσει όλα τα χρήματά του, πρέπει να τα αξίζει. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τα έχετε γράψει τα ίδια σα, συγγνώμη που το λέω. Είναι απαράδεκτο. Αν ξανασυμφερθείς έτσι τον πελάτη, πραγματικά από τον πέρα το φάω στο κεφάλι. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει ο βραβευμένος σεφ να ξαναδώσει ελπίδα στην ιδιοκτήτρια και το σύζυγό της. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μπουτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σερβ. Αυτή την εβδομάδα ένα σέρβικο εστιατόριο στη Γλυφάδα έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μπουτρίνη. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, η Τατιάνα και ο Ντέγιαν Ραντιβόγεβιτς, ήρθαν στην Ελλάδα με όνειρο να ανοίξουν ένα εστιατόριο που θα τους εξασφάλιζε μια καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν στην Πατρίδα. Φύγαμε έτσι απλά. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα? Χάλασε τα μικροκύματα που δουλεύετε, ξέρω εγώ τι σπουδαίες τεχνικές που έχει ανακαλύψει, και εξαφανίστηκε. Στη συμπεριφορά της σερβιτόρας? Είναι αυτό. Είναι το όνειρο της Παρτίδας. Ή στην αδυναμία της Τατιάνας να επιβληθεί στο προσωπικό? Αυτό το μαγαζί είναι η ζωή μου. Άμα μπορείτε τουλάχιστον όχι, τι να σας πω. Για να μην κλείσει η επιχείρηση, θα πρέπει η Τατιάνα να καταλάβει ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους. Εγώ πολεμάω μέχρι το τέλος. Από και εκεί πέρα, δεν ξέρω. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μπουτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μπουτρίνη βρίσκεται στη Γλυφάδα, ένα προάστιο της Αττικής, το οποίο προσφέρει αμέτρητες επιλογές για φαγητό και διασκέδαση. Ο εφιάλτης στην κουζίνα βρίσκεται στη Γλυφάδα. Ο λόγος? Άλλο ένα εστιατόριο ζήτησε τη βοήθειά μου. Το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μπουτρίνη σπάνια ξεπερνά τα 2 κουβέρι μερισίως. Γι' αυτό οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν τη βοήθεια του βραβευμένου σεφ. Βρίσκομαι έξω από το εστιατόριο του Ντέγιαν και της Τατιάνας. Το εστιατόριο βρίσκεται σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Γλυφάδας. Αριστερά-δεξιά γεμάτο εστιατόριο. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πάμε να δούμε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Σε λίγο ο Έκτορας Μπουτρίνη θα συναντήσει τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου. Γεια σας. Καλά. Καλώς ήρθατε στο δικό μας μαγαζί. Ναι, είμαι Ντέγιαν. Καλά. Ευχαριστούμε γιατί ήρθες. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ Καλά. Που ήρθατε, γιατί σας είχαμε όντως πολύ ανάγκη. Πλέον αισθάνομαι ασφάλεια που έχετε έρθει σε εμάς. Θα καθίσουμε. Βεβαίως. Ναι, ορίστε. Ο σεφ μας είναι έτοιμος για μια πρώτη αναγνωριστική συζήτηση με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου. Καλά. Καλά τόσο δεν θα είναι, ε. Δεν είναι. Πάντως να σας πω κάτι, έχω περιέργεια. Είσαστε στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Γλυφάδας. Ναι. Ακριβώς στο κέντρο. Τι πρόβλημα έχετε εσείς? Δεν έχουμε κόσμο που ήρθε εδώ στο μαγαζί. Η άλλη δίπλα είναι γεμάτη. Όλες είναι full. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Που βλέπουμε τους άλλους γεμάτους και εμείς προσπαθούμε και... Είσαστε Σέρβοι. Ναι. Σερβία και Ελλάδα έχουμε πολλά κοινά. Αδέρφη. Είμαστε λαοί πολύ κοντινοί. Και στο φαγητό υπάρχουν πράγματα που μοιάζουν, εμείς δεν είναι? Εμείς αυτό ήρθαμε στην Ελλάδα, γιατί είμαστε το ίδιο. Πότε φύγατε από τη Σερβία? Μετά το πόλεμο. Και εσείς η δουλειά στην εστιατορία? Όχι, καμία σχέση. Εγώ τελείωσα οικονομικά, δεν δικηγόρος. Εγώ είμαι δικηγόρος. Πώς και με τόσες σπουδές ήρθατε εδώ και ανοίξατε εστιατόριο? Δεν υπάρχει κανένα σέρβικο στέκ εδώ στην Αθήνα. Και απλά μας ήρθε έτσι να κάνουμε κάτι που δεν υπάρχει. Πόσα κουβέρ κάνετε τη μέρα? Ρωτάτε αυτά γιατί κοντεύαμε, ας πούμε, να είναι και κάποια μέρα να έχουμε κανένα κουβέρ. Ενίκιο πληρώνετε. Ναι. Πώς βγάζετε λεφτά, πώς ζείτε? Δανεικά, πιστωτικές κάρτες, ο Ντέαν που και που, ηλεκτρολόγο, μη ρωτάτε. Και με φωνάξατε λοιπόν να βρούμε μια λύση στο γιατί οι άλλοι δίπλα έχουν κόσμο και εσείς δεν έχετε. Έχουμε δηλαδή όταν είναι καμία μπάλα, κανένα ποδοσφαιρικό. Τότε έρχεται ο κόσμος, δηλαδή όταν υπάρχει ποδόσφαιρο. Αλλά έρχεται κόσμος να πει καμία μπύρα, όχι όμως να φάει. Για να δει τηλεόραση, ας πούμε. Τηλεόραση. Πάντως είχατε κουράγιο να φύγετε από τη Σερβία, να τα παρατήσετε όλα και να έρθετε εδώ. Τρελά, αγάπη. Φύγαμε έτσι απλά. Φύγατε και ήρθατε να βρείτε την τύχη σας. Ωραία, εγώ ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσω το φαγητό και να τα πούμε μετά. Εντάξει. Το ζευγάρι, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση με το σεφ, μας αποχωρεί. Ζήτησε τη βοήθεια Έκτορα για να σώσω το μαγαζί μου. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να υποστηρίξουμε εμείς μόνοι μας πλέον το μαγαζί, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα. Ποια είναι η άποψη του σεφ μας για το χώρο? Ο χώρος μοιάζει σαν ο Ντέγιαν με την Τατιάνα να τα έχουν παρατήσει. Όντως είναι λίγο γεματοσκόνες.
Από κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να δούμε το φαγητό. Θα ικανοποιήσει το σέρβις της Ναταλίας, τον σεφ μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καταλαβαίνω σας. Όταν είστε έτοιμος, φωνάξτε με να παραγγείλετε. Ευχαριστώ. Καταλογός μου, όταν είναι έτοιμος, φωνάχτε με να παραγγείλουμε. Ποια είναι η άποψη του σεφ μας για το περιεχόμενο του καταλόγου? Γενικά, οι Σέρβοι με τους Έλληνες στο φαγητό μοιάζουμε. Μας αρέσει το κρέας, σαλάτες, στιροκομικά. Εδώ βέβαια παραμοιάζουμε. Έχει 5 φαγητά σέρβικα και μετά έχει λουκάνικο, μπριζόλα, χοιρινός λαιμός, σουβλάκι κοτόπουλο, παϊδάκια, σίδος κοτόπουλο σε σχάρα. Με λίγα λόγια, έχει 5 σέρβικα φαγητά και 5 ψητά σχάρας, όπως αυτά που μπορούμε να βρούμε ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς φτιάχνεται η σέρβικη κουζίνα, τα σέρβικα πιάτα. Η Ναταλία επιστρέφει για να πάρει την παραγγελία. Είστε έτοιμος? Έχεις κάτι να μου προτείνεις? Θα σας προτείνω. Για ορεκτικό ή για κάτι τέτοιο θέλετε? Για φαΐ φαντάζομαι. Για φαΐ, λοιπόν. Το σνίτσελ του Καρατζόντζη σας προτείνω εγώ. Τι είναι αυτό? Είναι το όνειρο της Παρθένας. Όποιος πεινάει κουλούρια βλέπει. Αυτό θα μου φέρεις αυτό, ναι. Ωραίο. Στήθος κοτόπουλο σε σχαρά. Καπνιστές τσιγαρίζες. Μήπως είναι τσιγαρίδες, δεν ξέρεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. 10 και μπαμπάκια, χοιρινό σουβλάκια κοτόπουλο, λουκάνικα, μπιφτέκια, χοιρινό ρεμό, σηκωτάκια κοτόπουλο και ρολό. Είναι μία μίξη. Τότε θα μου φέρεις μία μικρή μερίδα από αυτό. Θα πιεις κάτι? Νερό. Νερό. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Έχει προβληματιστεί ο Έκτορας Μποτρίνη από τη συμπεριφορά της σερβιτόρας? Και εγώ το χαίρομαι. Η Ναταλία κατευθύνεται στην κουζίνα και δίνει την παραγγελία στο σεφ του εστιατορίου, τον Μπόρις, και τον Μίκα, το βοηθό του. Okay. Πάντως έχει πολύ πλάκα η σερβιτόρα. Δεν είναι καινούριος τρόπος προσέγγισης αυτός προς τον πελάτη. Στην κουζίνα, η προετοιμασία των πιάτων που παρήγγειλε ο Έκτορας Μποτρίνη προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Έχω απορία να δω πώς μαγειρεύουν τη σέρβικη κουζίνα. Αν αξίζει τον κόπο κανείς πραγματικά να έρθει εδώ να δοκιμάσει κάτι. Τα πιάτα είναι έτοιμα. Η Ναταλία, σερβιτόρα με το δίσκο στα χέρια της, κατευθύνεται στη σάλα του εστιατορίου για να σερβίρει το σεφ μας. Άρα, για ποια φαίνει η άποψη του Έκτορα Μποτρίνη για τα σέρβικα πιάτα που παρήγγειλε, θα μείνει ικανοποιημένος? Έτοιμο. Έτοιμο, ε. Ώρα ήτανε. Αυτό είναι το σνίτσελ. Πώς είπαμε, λέγεται αυτό? Το σνίτσελ του Καρατζόρι. Α, τώρα κατάλαβα. Καλή όρεξη. Σας φέρνω και τα νεράκια σας. Αυτό εδώ πρέπει να είναι οι τσιγαρίδες οι γλυκές. Είναι το λίπος στο χοιρινό. Ο Έκτορας Μποτρίνη δοκιμάζει το πρώτο πιάτο με τις τσιγαρίδες, ενώ η Ναταλία ολοκληρώνει το σερβίρισμα φέρνοντας το νερό. Εν τω μεταξύ, τι γνώμη σχημάτισε ο σεφ μας για τις τσιγαρίδες? Φαίνεται σαν να έχουν ξυρίσει το χοιρινό και να έχουν αφήσει την τρίχα μέσα. Από πού να πρωτοξεκινήσω? Αυτή θεωρητικά είναι αυτό που ζήτησα, ποικιλία κρεάτων. Η οποία μου είχε απαντήσει ότι θα ήταν τυλιγμένη σε ένα ρολό, ούτε αυτή κατάλαβε, ούτε εγώ. Πώς θα του φανεί η ποικιλία κρεάτων? Ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ μέτριο. Σε λίγο, πώς θα φανούν τα υπόλοιπα πιάτα στον Έκτορα Μποτρίνη? Όποιο παρθένα και να το δοκίμαζε, δεν θα ήταν το όνειρό της. Αυτό είναι φιάλτη, δεν είναι όνειρο. Με ποιο τρόπο αντιδράει η Τατιάνα στην κριτική του βραβευμένου σεφ? Ο σεφ μας έρχεται αντιμέτωπος με τη λειτουργία της κουζίνας. Ορίστε, ξεκόλλησε. Κοίταξε. Ξεκολλημένο. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα, στην Γλυφάδα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε για πρώτη φορά το σέρβικο εστιατόριο και γνώρισε τους ιδιοκτήτες του. Πόσα κουβέρ κάνετε τη μέρα? Μην ρωτάτε αυτό, γιατί κοντεύαμε, ας πούμε, να είναι και κάποια μέρα να έχουμε κανένα κουβέρ. Η συμπεριφορά της Ναταλίας τον εξέπληξε. Είναι καινούριος τρόπος προσέγγισης αυτός προς τον πελάτη. Οι πρώτες εντυπώσεις του σεφ μας για το φαγητό δεν ήταν θετικές. Φαίνεται σαν να έχουν ξυρίσει το χοιρινό και να έχουν αφήσει την τρίχα μέσα. Θεωρώ απαράδεκτο στο εστιατόριο να σερβίρουμε πατάτα πρωτηγανισμένη, κατεψυγμένη. Στην κουζίνα, οι ιδιοκτήτες με το παιδί τους και το προσωπικό περιμένουν υπομονετικά. Εδώ έχει έρθει ένα κοτόπουλο. Κάτω από το κοτόπουλο υπάρχει κάτι. Ένα πράγμα σαν σφουγγάρι. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Είναι απαράδεκτο. Όσο για το όνειρο της Παρθένας, καταλάβαμε γιατί το λένε έτσι. Έχει σχήμα Θεούς. Πώς θα φανεί στο σεφ μας η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου? Πιστέψτε με. Όποια Παρθένα και να το δοκίμαζε, δεν θα ήταν το όνειρό της. Αυτός είναι φιάλτη, δεν είναι όνειρο. Πραγματικά.
πάρα πολύ κακό. Το χειρότερο πιάτος πάνω είναι αυτό εδώ. Με αυτό που παράγγειλα. Τέλος πάντων. Εγώ με το πιάτο θα πάω στην κουζίνα είναι αυτό. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Ο Έκτορας Μποτρίνη τελείωσε το γεύμα του. Στην κουζίνα το προσωπικό του εστιατορίου περιμένει με αγωνία το σεφ μας για να ακούσει την κριτική του. Γεια σας. Γεια σας. Είναι εδώ το προαύλιο. Πού είναι η κουζίνα, μέσα. Ναι, μέσα θα πάμε. Ο βραβευμένος σεφ καλεί τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό να τον ακολουθήσουν στο εσωτερικό της κουζίνας. Ποια θα είναι η κριτική του? Είμαστε όλοι εδώ. Εσύ είσαι ο σεφ. Ναι. Εσύ είσαι ο. Ναι. Βοηθός. Βοηθός. Λοιπόν, ρωτάω εσένα. Πες μου ένα λόγο για τον οποίο θα ερχόσουν εδώ. Να φάω το σερβικό φαγητό. Ποιο σερβικό φαγητό, αυτό τι είναι? Σερβικό. Είπαμε κοτόπουλο ψητό. Και ήρθε ένα κοτόπουλο με μανιτάρια κρέμα. Ένα φύλλο μαρούλι που έμοιαζε μεγάλο στα τα Βαλκάνια. Και να ρωτήσω για κάτι άλλο. Όλοι έχουν πατάτες φρέσκες. Εσύ γιατί βάζεις κάτι ψυγμένες? Ποιο είναι ο λόγο? Είναι δύο άτομα και δουλεύουν, δεν έχετε δουλειά. Είναι πρόβλημα να καθαρίσετε δύο πατάτες φρέσκες και να βάλετε φρέσκια πατάτα? Όχι, όχι. Δεύτερο, αυτό το πράγμα εδώ, τι είναι? Κοτόπουλο ψητό ή κοτόπουλο με μανιτάρια με κάτι από πάνω? Κρέμα προσπαθήσατε να κάνετε. Γιατί δεν έχετε ανάγκη να τα κάνετε αυτά τα πράγματα εσείς. Θα σας φάνε λάχανο γύρω. Ή θα κάνεις κάτι καλό ή δεν θα το κάνεις καθόλου. Γιατί θα κλείσεις. Σωστά. Και μετά μην απορρίσεις που δεν έχεις δουλειά. Η κουζίνα πρέπει να μπει σε τάξη. Να ασχοληθείτε με πέντε πράγματα πολύ σοβαρά. Η μαγειρική δεν είναι πλάκα. Για να σου δώσει όλα τα χρήματά του πρέπει να τα αξίζεις. Αν συνεχίσετε έτσι, εγώ δεν σας βγάζω μέχρι τα Χριστούγεννα ή μέχρι ένα μήνα παρακάτω. Πραγματικά δηλαδή. Εσύ ξέρεις έργο κουζίνα? Ξέρω. Καλά. Καλά. Να κάνεις αυτό το πράγμα μην το κάνεις. Αυτό δεν είναι σερβικό. Αυτό είναι γελίο. Και εσύ είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που κάνεις. Δηλαδή πραγματικά δεν είσαι για εστιατόριο, είσαι για τα τσίρκα όπως έρχεσαι και προσεγγίζεις τον πελάτη. Έρχεσαι τραλαλή, τραλαλό, πάρτι, πού βρίσκεσαι? Στην παραλία και πουλάς γρανίτα με λεμόνι? Δεν είναι μαγαζί. Δίπλα σου υπάρχουν άλλα 150 μαγαζιά με επαγγελματίες σερβιτόρους. Πώς μπορείς να σταθείς απέναντί τους? Είναι απαράδεκτο το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Τα έχετε γράψει τα συγγνώμη που το λέω. Είναι απαράδεκτο. Αν ξανασεφερδίσεις έτσι τον πελάτη, πραγματικά αυτό πρέπει να το φάω στο κεφάλι. Και να μάθεις να συμπεριφέρεσαι. Είναι πολύ κακή εικόνα αυτή. Αύριο θα τα πούμε. Και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πώς θα αντιδράσει η Τατιάνα στην αρνητική κριτική του Έκτορα Μποτρίνη? Αυτό το μαγαζί είναι η ζωή μου. Άμα μπορείτε τουλάχιστον όχι, τι να σας πω. Θα αντιδράσει το προσωπικό στα λόγια της Τατιάνας? Να φτιάξουμε όλα αυτά. Τατιάνα продала свою кучу да бисмо отворили ову радню. Неки то знају, неки то не знају. Мислим да људи који раде овде код нас имају мало више другарски однос према нама и да не поштују баш. Nije odnos poslovođe i radnika, više neki prijateljski odnos. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποχωρεί από το εστιατόριο φανερά απογοητευμένος. Η πρώτη μέρα τελείωσε. Δεν δυσκολεύτηκα να εντοπίσω τα προβλήματα του εστιατορίου. Πολύ κακό φαγητό και πολύ κακό σέρβις. Ο Ντέγιαν και η Τατιάνα είναι δύο πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που παρόλο που έχουν πολύ θέληση και είναι εργατικοί, δεν έχουν καμία βοήθεια από το προσωπικό. Είναι στον κόσμο τους όλοι. Από αύριο όμως αυτά τα πράγματα θα προσπαθήσω να τα αλλάξω. Δεύτερη μέρα στη Γλυφάδα και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο σέρβικο εστιατόριο της Τατιάνας και του Ντέγια. Φτιάξαμε το μαλλί και ερχόμαστε για δουλειά για να πιούμε καφέ. Έτσι δεν είναι, δεν έχεις για να δουλέψεις. Κοίταξε που πίνεις καφέ κατά πρώτα. Κοίταξε. Σου φέρα ένα δώρο. Δώρο. Να ασχοληθείς, πάρε. Πρέπει να καθαρίσεις όλα τα τραπέζια. Αυτό λέγεται χλωρίνη. Όλα τα τραπέζια πρέπει να λάμπουν. Okay. Κόψε τους καφέδες και τις βλακίες και ξεκίνα. Ώρα είναι. Είναι μέσα οι άλλοι? Ναι. Μετά τη χθεσινή συναισθηματικά φορτισμένη πρώτη μέρα, ο βραβευμένος σεφ είναι έτοιμος να συναντήσει για δεύτερη φορά τους ιδιοκτήτες. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς πάει? Ευχαριστώ πολύ, εχθές που μας... Πολύ χαλαρή κοπελίτσα έξω, ε. Καφέ, βόλτα, δουλειά κανένας. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Κάτω είναι το εστιατόριο. Πολύ μεγάλος ο χώρος που έχετε. Τι είναι όλος αυτός ο χώρος? Πίσω είναι το δίσκο. Δίσκο για ποιο πράγμα? Εμείς αρχίζαμε έτσι, δηλαδή κάναμε τα σέρβικα πάρτι κάθε μήνα και έτσι γνωρίσαμε πολύ κόσμο και... Και αυτός ο κόσμος τώρα πού είναι? Εξαφανίστηκε. Άρα ο χώρος της εστιατορίου είναι μόνο αυτός και ότι είναι έξω. Ναι. Πάμε να δούμε την κουζίνα. Παρακαλώ. Σε βλέπω λίγο αγχωμένη. Πολύ. Ναι. Η μέρα μου το πρωί, όταν δηλαδή ανοίγω τα μάτια μου, αρχίζει με άγχος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατάς ένα μαγαζί
Από τη στιγμή που δεν έχει βοήθεια από κανέναν. Ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού είδε το εστιατόριο και τους επιμέρους χώρους του, κατευθύνεται με το ζευγάρι στην κουζίνα. Τι γίνεται? Καλά. Ωραία. Ήρθαμε και στην κουζίνα. Κατά πρώτον πρέπει να τη φτιάξουμε, να τη σουλουπώσουμε, να την καθαρίσουμε, να την κάνουμε κουζίνα. Απόψε θα τους δω πώς δουλεύουν. Από κόσμο πώς το βλέπεις, έχουμε? Αν παίζει καμία μπάλα, κάτι, κανένα ποδόσφαιρο, αλλιώς... Αλλιώς την έχουμε βάψει. Μπορεί. Δηλαδή καθημερινά δεν έχει κόσμο. Μόνο όταν έχει ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κόσμο απόψε. Εσύ σου λουπώσε λίγο την κουζίνα. Μπορεί να έρθει κάποιος. Εντάξει. Έχει αγχώσει το προσωπικό της κουζίνας η παρουσία του σεφ μας. Ο Έκτορας Μποτρίνη φεύγει για λίγο από το εστιατόριο. Χρειάζεται να βγει μια βόλτα στην περιοχή για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση. Ώρα ήταν να κάνεις καμία δουλειά. Η Ναταλία δεν αγχώνεται από τα λόγια του σεφ μας και συνεχίζει ατάραχη να καθαρίζει τα τραπέζια. Καλησπέρα. Γεια σας. Μήπως ξέρεις ένα σέρβικο εστιατόριο που είναι πάρα πολύ κοντά από εδώ? Ναι. Έχεις πάει ποτέ για φαγητό? Όχι, δεν έχω πάει. Το έχω ακουστά. Έχετε πάει ποτέ? Όχι, όχι. Όχι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πίσω στο εστιατόριο, οι εργασίες καθαριότητας έχουν ξεκινήσει τόσο στη σάλα όσο και στην κουζίνα. Ο σεφ μας, αγχωμένος από τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, συνεχίζει την περιπλάνησή του. Πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα έρθουν πελάτες απόψε στο εστιατόριο για να δει πώς λειτουργεί η κουζίνα. Τατιάνα μου είπε ότι δεν ξέρει αν θα έχει κόσμο, γιατί το μαγαζί γεμίζει μόνο όταν έχει αγώνα ποδοσφαίρου. Λόγω του ότι απόψε δεν νομίζω να έχει αγώνα ποδοσφαίρου, και εγώ θέλω να δω το μαγαζί να δουλεύει με κόσμο, έχω μια ιδέα. Πάμε να δούμε. Τι έχει στο μυαλό του ο βραβευμένος σεφ? Με ποιο τρόπο θα καταφέρει να βρει πελάτες ώστε να δουλέψει απόψε η κουζίνα? Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλά! Μία ερώτηση. Το σέρβικο εστιατόριο του Ντέγιαν και της Τατιάνας, το ξέρετε? Το ξέρετε. Έχει πάει μία-δύο φορές. Ωραία. Όταν τελειώσει την προπόνηση, σας περιμένω, είστε καλεσμένοι. Πίσω στο εστιατόριο, η Ναταλία και η Τατιάνα, ανυποψίαστες για τα σχέδια του σεφ μας, προετοιμάζουν το χώρο. Παράλληλα, ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού εξασφάλισε ότι το βράδυ το εστιατόριο θα έχει πελάτες, επιστρέφει για να αναλάβει δράση. Τι κάνεις? Ετοιμάζεις, βλέπω, ε? Συμπαθητικός ο χώρος. Κόσμο θα έχουμε, δεν ξέρω. Τέτοιες μέρες κανονικά τι κόσμο περιμένεις? Μπορεί και κανένα. Μπορεί και κανένα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι τώρα, αν κάποιος έρθει. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Πού μπορώ να αλλάξω για να πάω στην κουζίνα? Πάνω είναι η τουαλέτα. Πάνω. Ναι. Το έχω χάσει. Το μπούσουλα εδώ μέσα. Παρακαλώ. Ο βραβευμένος σεφ πηγαίνει να βάλει τη στολή του. Πώς θα εξελιχθεί η απόψινη βραδιά που κανένα στο εστιατόριο δεν πιστεύει ότι θα έρθουν πελάτες? Φοβάμαι ότι σήμερα θα απογοητεύσουμε τον Έκτορα που δεν θα υπάρχει κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχει μπάλα, δεν υπάρχει κανένα μπάσκετ ούτε τίποτα από το σπορ. Οπότε δυστυχώς δεν θα έχουμε κόσμο. Ο σεφ μας μπαίνει στην κουζίνα. Καλά. Καλά. Προετοιμασία κάναμε, εντάξει, έτοιμοι όλα? Ναι, έτοιμοι. Τι κάναμε? Τίποτα. Περιμένουμε κόσμο? Όλα αναμένα? Όλα. Είμαστε δηλαδή σε αναμονή. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Για να δούμε. Τι θα γίνει. Την ίδια ώρα στο εστιατόριο θα είναι η ομάδα μπάσκετ που προσκάλεσε ο Έκτορας Μποτρίνη. Για να δούμε. Τι ώρα θα έρθει ο κόσμος? Η απροσδόκητη επίσκεψη της ομάδας μπάσκετ έχει αγχώσει την Τατιάνα. Πώς θα εξελιχθεί άραγε η απόψινη βραδιά? Γεια σας! Τι κάνετε? Να σας φέρω καταλόγους? Ξαφνικά όταν μπήκε ο κόσμος δεν περίμενα ούτε εγώ. Έπειτα πλάκα που τους είδα. Τι να σας πω. Η Ναταλία, η σερβιτόρα, παίρνει κατευθείαν τις παραγγελίες και κατευθύνεται στην κουζίνα. Άραγε ο σεφ του εστιατορίου και ο βοηθός του βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παιδιά, έχουμε κόσμο! Πόσα άτομα? Πολλά άτομα. Έχουν και ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Α, είναι αφύσικο αυτό, να έχουν ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Όχι. Α, εντάξει. Α. Τα διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. 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 Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι τη σκηνή επάνω. Όταν θα έρθει το τραπέζι. Πραγματικά τη φαντάζομαι. Θα σας φέρω καταλόγους, ερώτηση. Θα σας φέρω καταλόγους. Ωραία. Λες και οι πελάτες έχουν μαντικές ικανότητες και ξέρουν τον κατάλογο απ' έξω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξεκίνησε εσείς, πάω να χαιρετήσω τα παιδιά. Εντάξει. Πού ήρθανε? Ο Έκτορας Μποτρίνη αφήνει το σεφ και το βοηθό του να ξεκινήσουν την ετοιμασία της παραγγελίας και κατευθύνεται στη σάλα για να ευχαριστήσει την ομάδα που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά του. Καλώς ήρθατε. Καλά. Πώς πάει? Ήρθαμε, βλέπω. Να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Καλή όρεξη, θα τα πούμε μετά. Ο σεφ μας, αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους του, επιστρέφει στην κουζίνα.
Παιδιά, έχετε μια ομάδα μπάσκετ. Ναι. Μόλις τελείωσε προπόνηση, πεινάνε. Βάλτε τα δυνατά σας, πάμε. Πάμε. Τι έπαθε? Δεν δουλεύει μικροκύματο. Τι θα κάνεις τα μικροκύματα, θα βάλεις το κρέας? Ναι. Και μετά από τα μικροκύματα στη σχαρά? Ναι. Ωραία, διπλό ψήσιμο λέγεται αυτό. Αυτό το έχω ξαναδεί. Κατάψυξη, σχαρά, είναι πρώτη φορά. Έχει δύο κομμάτια. Είναι... Α, έχουν κολλήσει. Ναι. Άραγε, πόσα χτυπήματα χρειάζονται για να ξεκολλήσουν τα κατεψυγμένα κρέατα? Ορίστε, ξεκόλλησε. Λες να το βάλουμε? Κοίταξε. Ξεκολλημένο. Περίμενε, περίμενε. Σου έχω μια καλύτερη ιδέα. Βλέπω, αλλάξανε πλακάκια. Ορίστε. Βάλτε το κι αυτό στη σχάρα, τέτοια πράγμα είναι. Κοίταξε. Έχει εκνευριστεί ο Μπόρης. Άλλος έφυγε. Ξεφανίστηκε, βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι απόψε ο κόσμος δεν θα φάει. Στο τραπέζι της ομάδας μπάσκετ υπάρχουν μόνο τα σερβίτσια. Δεν έχουν φτάσει ούτε τα αναψυκτικά ούτε τα κουβέρ. Η Τατιάνα δείχνει εκνευρισμένη και κατευθύνεται στην κουζίνα. Εν τω μεταξύ ο Μπόρης αγνοείται. Τι γίνεται? Καλά, ο μάγειρος πού είναι? Χάλασε τα μικροκύματα που δουλεύετε, ξέρω εγώ τι, τις σπουδαίες τεχνικές που έχει ανακαλύψει. Έχει χαλάσει πισταριά που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις και εξαφανίστηκε. Το καταλαβες? Δηλαδή είναι πράγμα παράδοξο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Η Τατιάνα, έκπληκτη από όσα της ανέφερε ο Έκτορας Μποτρίνη, πηγαίνει να αναζητήσει το σερ. Δεν έχεις την παραγγελία? Δεν ξέρω τι να κάνω. Και ο μάγειρας έφυγε και πήρε και την παραγγελία μαζί του. Η ομάδα θα φάει μεθαύριο. Ήρθε ο μάγειρας μας. Πού πήγες? Έφυγες? Ναι. Δώσε μας την παραγγελία, την έχεις? Ναι. Έλα. Έκτορα μου, τι γίνεται εδώ? Κατάστασή σου νομίζω πρέπει να αλλάξει. Έτσι δεν μπορείς να συνεχίσεις. Όσους κρατάς δεν ξέρω. Καλά. Εγώ δεν καταλαβαίνω, τους πληρώνεις όλους αυτούς και τι περιμένεις? Να κάνουν τη δουλειά τους. Έλα όμως που δεν πηγαίνει κανείς τη δουλειά του και ο κόσμος τώρα απόψε δεν θα φάει τίποτε. Λίγο ντρέπομαι να το πω. Προσωπικό μου ξέρω ότι δεν πρόκειται να καταφέρει με αυτό το κόσμο που ήρθανε σήμερα. Ο κόσμος δεν φταίει. Προετοιμασία όμως μπορούσε να γίνει. Προετοιμασία μπορούσε να γίνει. Αυτά τα πράγματα, κοίταξε πως είναι καμένα και στραβά. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη, όμως. Πού πας? Συγγνώμη. Κάτσε να σε ρωτήσω, πού πας? Άμα θα φύγεις, θα σταματήσεις να δουλεύεις. Τι να κάνω? Θα πάρω λεφτά. Οκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για συνεργασία. Ο σεφ του εστιατορίου παρετείται και εγκαταλείπει το πόστο του την ώρα που στην κουζίνα εκκρεμούν πολλές παραγγελίες. Μπροστά στους αμήχανους πελάτες αποχωρεί οριστικά από το εστιατόριο. Καταλαβαίνετε με τι ανθρώπους δουλεύει. Δεν είναι να το καταλάβω. Εμείς να το καταλάβεις εσύ με τι ανθρώπους δουλεύει. Και το θέμα είναι στα δύσκολα φεύγουν όλοι. Κοίταξε τι κατάσταση δουλεύει. Στο τραπέζι της ομάδας εξακολουθεί να μην έχει σερβιριστεί τίποτα. Την ίδια ώρα στην κουζίνα, ο βοηθός μάγειρα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθει στις παραγγελίες. Είναι τρία τέταρτα εκεί. Γρήγορα, γρήγορα κι εσύ. Εγώ αυτό. Εσύ σε ποιο εστιατόριο δουλεύεις, στα διπλανά? Εγώ αυτό δεν έχω να ξέρω. Άστε τώρα συζήτηση. Η Τατιάνα δείχνει ιδιαίτερα αγχωμένη με την κατάσταση. Η Ναταλία, μετά από αρκετή καθυστέρηση, παίρνει κάποια από τα κυρίως πιάτα που ετοιμάστηκαν για να τα σερβίρει στην ομάδα. Έχουν φύγει τα κυρίως, δεν έχουν φύγει τα ορεκτικά και τώρα φεύγει το ψωμί. Η σερβιτόρα στον κόσμο της. Περίμενα να την φωνάξουμε. Η Ναταλία επιστρέφει στην κουζίνα. Για πες. Μη στεναχωριέσαι, Γιάννα. Πώς να μη στεναχωριέμαι, έτσι είναι πολύ εύκολο. Στα δύσκολα να σηκώνονται και φεύγουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, Γιάννα, τι να κάνουμε. Ποιος θέλει. Ζωή συνεχίζεται, τα πιάτα θα βγουν, εσύ, δεν έχουμε κανένα εσύ πρόβλημα. Εσύ δεν φταίει. Ο άλλο θέλει. Ο άλλο σηκώθηκε και έφυγε. Που είναι μάγκρε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν σηκωθεί καλεσμένοι να φύγουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν σηκωθεί να φύγουν γιατί είναι καλεσμένοι, όπω είπε. Πρώτον και κύριον, όταν ξαναέρθει για δουλειά σαν σερβιτόρα, δεν θα δουλεύει με κασκόλ. Θα δουλεύει καθώ πρέπει σαν σερβιτόρα. Και δεύτερον, οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι. Αν ήταν πελάτη, αν θα είχαν φύγει. Το βλέπει λογικό. Αν εσύ πα σε εστιατόριο να φάσει και σου φέρουν πρώτα το κυρίω, τι θα κάνει? Πιστεύω θα καταλάβω. Θα καταλάβει. Θα ζητήσω φορά, την άποψη του μάγειρα. Την άλλη φορά ξεκινά από το γλυκό. Όπως πηγαίνουνε, έτσι θα πηγαίνουν. Εντάξει. Ό,τι σου δίνουνε. Ναι. Περίμενε. Μην φύγει. Έλα. Πάρε και αυτό. Ωραία. Ναταλία, σε παρακαλώ, Ναταλία. Πιστεύω ότι για τα ορεκτικά και τα κυρίως πιάτα φταίνουν οι μάγειρες. Γιατί εγώ ό,τι βλέπω ότι μου βγάζουν, το πηγαίνω στα τραπέζια. Έχει απογοητευτεί ο σεφ μας. Η Τατιάνα αγχωμένη αναλαμβάνει να βοηθήσει και αυτή στο σέρβις για να καταφέρει η Ναταλία να εξυπηρετήσει γρηγορότερα τους πελάτες που έχουν υποστεί τόση αναμονή και ταλαιπωρία. Αυτή νομίζω ότι εδώ είναι παιδική χαρά και είναι χαβαλές και παιχνίδι.
Δεν έχει καταλάβει ότι εδώ ζουν οικογένειες από αυτή τη δουλειά. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, κάποιοι παίκτες της ομάδας σερβιρίστηκαν. Μερικοί μοιράστηκαν το φαγητό με άλλους και κάποιοι έφαγαν μόνο ψωμί. Ο Έκτορας Μποτρίνη, απογοητευμένος, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από την ομάδα. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά έφυγε ο μάγειρας. Είχαμε κάτι προβληματάκια. Ποιοι φάγανε, ή μάλλον ποιοι δεν φάγανε. Οι περισσότεροι εδώ είναι όλοι. Οι περισσότεροι εδώ είναι όλοι. Και αυτοί που φάγανε, πώς ήταν το φαγητό. Εγώ δεν έφαγα. Μέτριο. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ελπίζω να πληρώσουμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο σεφ μας δυσαρεστημένος επιστρέφει στην κουζίνα. Ήρθαν 14 άτομα και πιστεύω ότι τους εξυπηρετήσαμε αρκετά καλά. Αν και είχαμε κάποια καθυστέρηση στα φαγητά, πιστεύω πέδωσε σωστά. Παιδιά, η κατάσταση πάνω ήταν δραματική. Ο μάγειρας έφυγε, ο κόσμος περιμένει. Πρέπει να συνεχίσεις μόνος σου. Εντάξει, καλό κουράγιο. Ο Έκτορας Μποτρίνη με την Τατιάνα αποχωρούν από την κουζίνα. Nemam što da kažem za ovo što je šef otišao od nas, ali ja ću da ostanem i da radim i dalje ovdje, zato što cenim i poštujem Dejana i Tanju i ostaću da dam sve od sebe da nastavim dalje. Εδώ είμαστε. Άσχημα τα πράγματα. Θεωρώ ότι η κατάσταση που ζήσα κάτω είναι η χειρότερη που έχω ζήσει σε κουζίνα μέχρι τώρα. Ο μάγειρας που έφυγε, τεχνική στην κουζίνα δεν υπάρχει, πολύ μικρός ο χώρος. Πραγματικά πολύ άσχημα. Πάντα έτσι, πάντα πράγματα εσένα. Δυστυχώς από τότε που ήρθα στην Ελλάδα έτσι είναι. Να έμπλεξα με λάθος ανθρώπους. Σε λίγο, πόσο θα ανοίξει την καρδιά της στον Έκτορα Μποτρίνη η Τατιάνα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν πολύ ωραία. Συγγνώμη. Ο βραβευμένος σεφ προτείνει ριζικές αλλαγές για να σωθεί το εστιατόριο. Θα κάνουμε ένα χώρο για να έρχονται οι φύλαθλοι. Με ποιο τρόπο θα διαφημίσει το εστιατόριο, σεφ? Και αλλή μόνο να γεμίσει το μαγαζί απόψε από κόσμο. Θα καταφέρει το προσωπικό να ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση. Το γ***αμε. Θα έχει και αυτή δουλειά, προχώρα. Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στην Γλυφάδα. Το φαγητό του εστιατορίου απογοήτευσε τον Έκτορα Μποτρίνη. Το πράγμα δεν τρώγεται. Είναι απαράδεκτο. Η έντονη κριτική του σεφ μας για το προσωπικό έκανε την Τατιάνα να ξεσπάσει. Αυτό το μαγαζί είναι η ζωή μου. Άμα μπορείτε τουλάχιστον αν όχι, τι να σας πω. Η παρέτηση του Μπόρις άφησε την Τατιάνα μετέωρη. Στα δύσκολα φεύγουν όλοι. Κοίταξε τι κατάσταση δουλεύει. Η συμπεριφορά της σερβιτόρας έβγαλε το σεφ μας από τα ρούχα. Πάντα έτσι, πάντα πράγματα εσένα. Δυστυχώς από τότε που ήρθα στην Ελλάδα έτσι είναι. Να έμπλεξα με λάθος ανθρώπους. Και εγώ δεν είμαι της δουλειάς. Κανονικά πρέπει να βρω κάποιον που να σε βοηθήσει. Που να με βοηθήσει. Ξέρετε, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα δεν με βοήθησε κανένας. Μόνο σου δηλαδή τα κάνεις εσύ και ο άντρας σου. Μόνη μου κάνω τα πάντα. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βρεις ανθρώπους που να ξέρουν από τη δουλειά για να μπορέσει το μαγαζί να πάει μπροστά. Ναι, το ξέρω. Οικογένεια δεν έχεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος. Ο πατέρας μου πέθανε, ο νόμος στην Ελλάδα ήταν έτσι. Εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ να φύγω ούτε στην κηδεία του. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν πολύ ωραία. Συγγνώμη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι, μην το βάζουμε κάτω τώρα που μιλάμε. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι οι Σέρβοι έχουν πολύ υπομονή και επιμονή. Έτσι είναι. Ξέρετε, πούλησα το σπίτι του πατρικό μου. Υποσχέθηκα στον πατέρα μου. Τι θα κάνω κάτι γι' αυτό. Εδώ είναι το σπίτι μου. Αφού αυτό εγώ είναι το δεν σπίτι το βάζω κάτω. Εγώ πολεμάω μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από αύριο να αλλάξουμε τα πράγματα. Και ό,τι γίνει. Συγγνώμη. Και είμαι σίγουρος, με λίγη προσπάθεια θα πάει καλά. Αύριο το μαγαζί θα μείνει κλειστό. Θα ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Θα έρθει πολύ νωρίς ένα σενάριο καθαρισμού να καθαρίσει την κουζίνα. Και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Θα παλέψω μέχρι τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Πάμε. Ευχαριστώ. Αυτός ο χώρος εδώ είναι το σπίτι μου. Θέλω να κάνω τον πατέρα μου το περήφανο. Θα δώσω τα πάντα από τον εαυτό μου για να το καταφέρω και να το δουλέψω αυτό το μαγαζί. Η δεύτερη μέρα τελείωσε. Η κατάσταση που επικρατεί στο εστιατόριο είναι δραματική. Πολύ κακό φαγητό και ακόμα χειρότερο σέρβις. Ακόμη και τα παιδιά που καλέσαμε, που θα μπορούσαν να είναι οι μελλοντικοί μας πελάτες, έφυγαν δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα βασικό ατού, την τοποθεσία. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό και θα ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ελπίζω να καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Τρίτη ημέρα στην Γλυφάδα και στο εστιατόριο της Τατιάνας και του Ντέγιαν καταφέρνει το συνεργείο καθαρισμού που υποσχέθηκε στην ιδιοκτήτρια ο Έκτορας Μποτρίνη για να καθαρίσει την κουζίνα.
μέρα μας σήμερα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ήρθε συνεργείο καθαρισμό, όπως μας είπε ο Έκτορας, και καθάριζε την κουζίνα και έγινε πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο έρχεται και ο σεφ μας. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, τι κάνω. Πώς πάει? Προσπαθώ. Ήρθαν να καθαρίσουν την κουζίνα? Ναι, ναι, καθάριζε την κουζίνα. Όλα εντάξει. Ωραία. Με μάγειρα τι έκανες? Ακόμα τίποτα? Καλά, μην φοβάσαι, κάτι θα σκεφτούμε. Πάμε να δούμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη κατεβαίνει στην κουζίνα με την Τατιάνα για να επιθεωρήσει τις εργασίες καθαρισμού που έγιναν νωρίς. Καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους καθάρισε, ε. Ναι. Τέλεια, δουλεύουμε μια χαρά, βλέπω, ε. Ώρα ήτανε. Αφήστε ό,τι κάνετε και ελάτε απάνω, θέλω να σας μιλήσω. Το προσωπικό ακολουθεί τον Έκτορα Μποτρίνη. Είναι η ώρα που ο σεφ μας θα τους ανακοινώσει τις σκέψεις του και τις προτάσεις του για να σωθεί η επιχείρηση. Πώς θα αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες στις αλλαγές που θα προτείνει ο βραβευμένος μας? Καθίστε ελεύθερα, παιδιά, μην έχετε πρόβλημα. Τόσοι άλλοι βρεθήκαμε εδώ να πούμε πέντε κουβέντες. Για χθες δεν θέλω να αναφερθώ, είναι περιττό. Η κατάσταση ήταν δραματική. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια περίπτωση εστιατορίου. Έχω γυρίσει πολλά μαγαζιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Το εστιατόριο όπως είναι έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Γιατί δίπλα υπάρχουν εστιατόρια που είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά, θα έλεγα, ως προς τις τιμές πρώτον, ως προς τον χώρο. Είναι πολύ πιο επαγγελματίες και απευθύνονται στο κοινό που έρχεται για φαγητό. Εσείς αυτή τη στιγμή με την κουζίνα που έχετε δεν μπορείτε να τους συναγωνιστείτε. Άρα πρέπει να βρούμε μία λύση να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το χώρο. Σκέφτηκα ένα πράγμα. Μου είπες ότι έρχεται κόσμος όταν έχει ποδόσφαιρο. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα χώρο για να έρχονται οι φίλαθλοι. Ένας άνθρωπος που θέλει να διαβάσει την εφημερίδα του την αθλητική, να πει τον καφέ του. Ένα πολύ ωραίο τόστ, ένα πολύ ωραίο μπέργκερ. Ένας άνθρωπος που θέλει να δει το ποδόσφαιρο, να φέρει την παρέα του. Θα βασιστούμε και θα απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Είναι μια ελπίδα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Σέρβικη κουζίνα, ναι, μεν. Πέντε απλά πραγματάκια όμως. Ωραία. Όσο για μάγειρα, χθες, παρόλο που έφυγε ο σεφ, τα πήγε μια χαρά. Δεν τα χάσε, δεν παράτησε την κουζίνα. Μόνο σου τα πήγε πολύ καλά. Όσο για σένα, έχουμε τόση πολλή δουλειά έξω που θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σου σήμερα. Εμείς πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε. Πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Εσύ ξεκίνα αυτά που λέγαμε. Εντάξει. Η ιδέα του Έκτορα να κάνουμε το μαγαζί μας να είναι στέκι του σπόρου είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί όντως εμείς είχαμε κόσμο μόνο τότε όταν υπήρχε κάποιος αγώνας. Ο Έκτορας Μποτρίνη και η Τατιάνα φεύγουν από το εστιατόριο, αφήνοντας πίσω τους Ναταλία και τον Ντέγιαν που ξεκινούν αμέσως τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του χώρου. Ο σεφ μας πηγαίνει να αγοράσει με την Τατιάνα καινούργια αντικείμενα που απαιτούνται για την αλλαγή του χώρου. Το εστιατόριο θα μεταγραφεί σε στέκι για φύλαθλους, γι' αυτό πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος εξοπλισμός. Να, κοιτά, ποδοσφαιράκι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό. Ωραία. Κοιτά, θα πάρουμε και την μπασκέτα. Ο σεφ μας επιλέγει διακοσμητικά και φωτιστικά που θα κάνουν όμορφο και ελκυστικό το χώρο. Βιντεοπροβολέα έχεις? Έχω. Δεν φτάνει όμως. Αφού είναι στέκι που έρχονται να δουν μόνο ποδόσφαιρο, να έχεις πολλές τηλεοράσεις. Αλλά και σε αυτό εδώ, κοιτά. Ωραία. Όση ώρα ο σεφ μας με την Τατιάνα επιλέγουν τις κατάλληλες τηλεοράσεις, στο εστιατόριο ο Ντέγιαν και η Ναταλία συνεχίζουν τις αλλαγές με εντατικούς ρυθμούς. Ο Έκτορας Μποτρίνη και η Τατιάνα ολοκληρώνουν τις αγορές τους. Τελειώσαμε, τι λες? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πίσω στο εστιατόριο οι εργασίες προχωράνε και ο χώρος έχει αρχίσει να αλλάζει αισθητά του σεφ μας και της Τατιάνας. Πολύ καλά, ώρα ήταν. Βλέπω, έβαλες μυαλό εσύ, ε. Πήρες και σκούπα στα χέρια σου. Για ψώνια και εμείς εδώ τελειώσαμε. Ωραία, προχωράμε. Πάμε και εμείς μέσα, έχουμε πολλή δουλειά. Πρέπει να μαγειρέψουμε. Ψωνίσατε. Α, έκπληξη. Ο βραβευμένος σεφ είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών. Εγώ πάω να αλλάξω για να πάμε στην κουζίνα. Θα έρθεις και εσύ όμως κουζίνα. Θα βοηθήσω. Γιατί ο μάγειρας έφυγε, το παιδί δεν ξέρω να μιλάει καλά ελληνικά, να με βοηθήσεις. Οι αλλαγές συνεχίζονται, πάω να αλλάξω, τα λέμε κάτω. Η Τατιάνα κατευθύνεται στην κουζίνα, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει να βάλει τη στολή του, γιατί σε λίγο θα αναλάβει δράση στην κουζίνα. Στεράδης, Μίκο, είσαι ντόπρο. Ντόπρο, σαν, τι νέσαι το μάλλον στρέτσι για μόδι. Ντόπρο, ως το γερνσό, αλλά ναι με βάζει ρέκο, Έκτορας, δεν μόζεις τι το εισάμ, ναι με προβλέμ. Του σε μία πόμωση, και ούτε σε έρθα τρέπα. Σάτσι με να προζάκανε, σε πόμωγνει, ας εμ το. Πα, νίστε, για έχει Έκτορας, σε μόσα μου. Τι γίνεται? Καλά. Καλά. Πάμε. Εντάξει. Προχωράμε, κάνουμε δουλειά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα μπέργκερ σέρβικο. Λες κοβάτσκα, πιλιές καλύτες. Μπράβο, είδες, το πιάσαμε τη μία. Θα φέρεις κιμά χοιρινό, έτσι δεν είναι? Ναι. Πικάντικο είναι, έτσι? Ναι. Καλώς φαίνεται. Εύχομαι. Σίγουρα δεν έφυγε χθες, αυτό είναι πολύ καλή αρχή. Την ίδια ώρα οι αλλαγές προχωρούν. Η Ναταλία εκτελεί χρέη babysitter, όσο ο Ντέγιαν παίρνει μέτρα για το χλωοτάπητα. Στην κουζίνα η συνεργασία του Έκτορα Μποτρίνη και του Μίκα προχωρά άψογα. Το μυστικό είναι ότι θέλει καλό κρέας. Και λίπος, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ λίπος.
Και τι άλλο θα το σερβίρουμε με σαλάτα από. Σαλάτα από καρότα. Καυτερή. Καυτερή, μπράβο. Η ψυχολογία μου άρχισε και ανεβαίνει. Είναι η πρώτη φορά στο μαγαζί που αισθάνομαι ότι τα πάνε όλα καλά. Ο Ντέγιαν ξετυλίγει τον καταπράσινο χλωοτάπητα και η Ναταλία τον βοηθάει στο στρώσιμό του. Ο χλωοτάπητας θα δημιουργήσει την αίσθηση του γρασιδιού στο πάτωμα, μεταφέροντας λίγη από την ατμόσφαιρα του γηπέδου στο χώρο. Πολύ καλό. Μπράβο. Πλάθουμε το κρέας μέσα στην πιπεριά, ναι, το πράσο και όλα τα αρωματικά. Δύο φορές. Είναι καμία σχέση με αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα. Βλέπεις. Ωραία. Αυτό είναι το μπέργκερ το σέρβικο. Καμία σχέση με το αμερικάνικο. Πάρ' το και ψήστο. Ο Μίκα βάζει το σέρβικο μπιφτέκι να ψήνεται και παράλληλα καθαρίζει φρέσκες πατάτες όπως του υπέδειξε ο σεφ μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Θα βάλουμε τις πιπεριές μας. Δεν έτσι. Και τα καρότα. Ορίστε. Ένα πιάτο απλό. Απλό, εύκολο και θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η αρχή. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είπαμε, θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Za Hektora imam samo da kažem jednu stvar, da je ogroman profesionalac i da zna tačno šta treba da se radi. Tanjir koji je kreirao večeras je bio fantastičan. Inete, halazi, sega sega. Ja sas. Kala. Kala, kala, tu njom. Vrke je kolona, Ne, volim kolona, je to projektor. Ωραία θα είναι. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, γεια σας, καλό βράδυ. Ποια είναι τα συμπεράσματα του σεφ μας για την ημέρα που μόλις τελείωσε? Η τρίτη μέρα τελείωσε. Το εστιατόριο σήμερα έμεινε κλειστό. Οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν όλο το βράδυ. Το κλίμα πάντως έχει αρχίσει να αλλάζει και αυτό οφείλεται στην καλή θέληση του Ντέγιαν και της Τατιάνας. Αυτό το εστιατόριο στη Γλυφάδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες ημέρες γνώρισε τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους και προχώρησε στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί η επιχείρηση. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή μέρα από το εστιατόριο, πρέπει να είναι έτοιμο για να ξανανοίξει. Τέταρτη μέρα στη Γλυφάδα και στο εστιατόριο τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και η Ναταλία δουλεύουν σκληρά γιατί ξέρουν ότι ίσως απόψε είναι η τελευταία τους ευκαιρία για να σώσουν την επιχείρηση. Τέταρτη μέρα στο εστιατόριο του Ντέγιαν και της Τατιάνας στη Γλυφάδα. Οι αλλαγές ξεκίνησαν από χθες. Συνεχίζονται και σήμερα. Ελπίζω να προλάβουμε να ανοίξουμε. Έχω αγχωθεί λιγάκι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Έκτορας Μποτρίνη φτάνει στο εστιατόριο φέρνοντας κάποιες εκπλήξεις. Πώς πάμε, Ντέγιαν, καλά. Ξενυχτήσαμε. Ναι. Ωραία η τηλεόραση. Ναι, ωραίο. Και μεγάλο και ωραίο. Για να δούμε, θα πάει καλά σήμερα. Θα προλάβουμε. Σίγουρα. Το εύχομαι. Έχω μια πολύ καλή ιδέα για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Αυτό είναι για σένα. Πήγαινε, άλλαξε και έλα πάλι εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Εγώ πάω κουζίνα λίγο, θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο σεφ μας γνωρίζει ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο δύσκολη από όλες. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα και συντονισμένα προκειμένου να ξανανοίξει το εστιατόριο. Έλα, φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα. Πώς πάει? Ψήσω ψωμί. Α, πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά είναι για σένα εδώ για την κουζίνα. Είναι ορισμένα πράγματα που λείπουνε. Ωραία. Ευχαριστώ. Να μαγειρεύουμε καλά. Θέλει. Αυτό. Σκέφτηκα κάτι. Σήμερα έχουμε να κάνουμε διαφήμιση για να φέρουμε κόσμο στο μαγαζί. Τι μπορούμε να φτιάξουμε σέρβικο? Κάτι γρήγορο, να το δίνουμε στον κόσμο στον δρόμο. Και μπαμπάκια. Πάμε να τα κάνουμε τότε, να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να διαφημίσει το εστιατόριο και να φέρει νέους πελάτες απόψε. Αποφασίζει λοιπόν να ετοιμάσει με τη βοήθεια του Μίκα σέρβικα μικρά κεμπάπ, τα οποία θα προσφερθούν στον κόσμο. Από την επιτυχία της διαφήμισης θα κρυθεί το μέλλον του εστιατορίου, αφού είναι πολύ σημαντικό να προσελκύσουν νέους πελάτες. Την ίδια ώρα οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο συνεχίζονται. Ο Έκτορας μου έδωσε μια τσάντα, η οποία είχε μέσα αθλητικά ρούχα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Και ενώ οι εργασίες συνεχίζονται, κάποιος λείπει από την παρέα. Παιδιά, εγώ είμαι έτοιμη. Wow. Τι ωραία που είναι αυτά! Καλά, θα γίνει τέλειο το μαγαζί. Σίγουρα είναι. Τα μικρά κεμπάπ είναι έτοιμα. Τι έχει στο μυαλό του, σεφ? Μπράβο, έτσι σε θέλω. Είμαι έτοιμη για το γήπεδο. Μάχη με, ό,τι πρέπει. Στον λοιπόν, αγώνα. Θα τα πάρεις και θα πάω να διαφημίσω το μαγαζί. Στον δρόμο. Στον δρόμο και αλλή μονός θα γεμίσει το μαγαζί απόψε από κόσμο. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Βρες τρόπο, προχώρα. Πάω στην κουζίνα να βοηθήσω κάτω και τα λέμε μετά. Εσείς συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και ενώ στο εστιατόριο οι αλλαγές συνεχίζονται, η Ναταλία βρίσκεται ήδη στο κέντρο της Γλυφάδας, έτοιμη να κερδίσει πελάτες με το σκέρτσο και τη ζωντάνια του. Γεια σας. Λοιπόν, σας προσκαλώ στο καινούργιο στέκι της Γλυφάδας. Είναι αθλητικό. Έχουμε πάρτι από το βράδυ. Πάρτε και ένα να σας κεράσουμε. Ορίστε. Πάρτε και χαρτοπετσιτούλες. Σας περιμένουμε το βράδυ, έτσι. Γεια σας. Όλε, όλε, όλε. Γεια σας. Τι κάνετε, λοιπόν. Έχω να σας πω. Ανοίγει καινούργιο αθλητικό στέκι στη Γλυφάδα. Και σας περιμένω. Πάρτε ένα.
Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Λοιπόν, ανοίγει καινούριο αθλητικό στέκι εδώ στη Γλυφάδα και σας περιμένουμε τους άντρες σας να έρθείτε. Η Ναταλία είναι ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια που λατρεύει το χορό και προσπαθεί να κερδίσει τα βλέμματα με αφορμητισμό. Πήγα στην πλατεία, διαφήμισα το μαγαζί και αν δεν γεμίσει το βράδυ από κόσμο, να μην με λένε Ναταλία. Στο εστιατόριο η Τατιάνα στρώνει σουπλά στα τραπέζια εμπνευσμένα από το ποδόσφαιρο, ενώ ο Ντέγιαν τοποθετεί μία ακόμα τηλεόραση στον τοίχο. Οι αλλαγές μπαίνουν στην τελική ευθεία. Στην κουζίνα, ο Έκτορας Μποτρίνη μαζί με τον Μίκα έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία του φαγητού, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφει και η Ναταλία στο εστιατόριο, ικανοποιημένη από την προσπάθεια που κατέβαλε. Πώς πήγε? Σκίσαμε. Τι έγινε? Τα φάγανε όλα. Έκανε και μέσα στη δουλειά, παιδιά. Θέλω να σας πω 5 πράγματα. Σήμερα κάνω μια καινούργια αρχή. Το μαγαζί άλλαξε τελείως. Σήμερα είναι ένα μαγαζί που απευθύνεται σε φιλάθλους. Θα έρχονται εδώ, αθλητές, θα βλέπουν τηλεόραση, θα περνάνε καλά και νομίζω πρέπει να προσπαθήσετε πολύ. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Από εσάς εξαρτάται. Εγώ θέλω να σου πω τώρα που είμαι όλα μαζί εδώ. Τώρα μαγαζί είναι καινούριο και είναι πολύ ωραίο και είμαι στο πολύ ευχαριστημένο για το όλα. Αλλά θέλω να του είπε πώς σε αγαπάω στο γυναίκα μου και έχω ένα μικρό δώρο. Για την γυναίκα μου, ορίστε, σε αγαπάω πολύ. Ωραία, είναι γι' αυτό μια αρχή, ε. Ευχαριστώ πολύ. Η Τατιάνα και ο Ντέγιαν, παρά τα οικονομικά προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν ξεχνούν ότι η αγάπη είναι αυτό που βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπερνούν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ και από μένα. Έλα. Ευχαριστώ. Πάρουμε συμφιλίωση. Έχω πολλή δουλειά. Καλή δουλειά. Θα καταφέρει η απόψινη βραδιά να αποτελέσει μια νέα αρχή στη ζωή της Τατιάνας και του Ντέγιαν. Ο σεφ μας πηγαίνει πάλι στην κουζίνα. Πάνω όλα πολύ καλά. Τα παιδιά δουλεύουν, προχωράνε καλά. Πάμε κι εμείς. Φέρε πατάτες να κάνουμε φρέσκες πατάτες. Φέρε τα κρέατα να τα ετοιμάσουμε. Ωραία. Πάμε. Η μεγάλη βραδιά για το εστιατόριο σιγά σιγά πλησιάζει. Η Τατιάνα ανοίγει το βιντεοπροβολέα, ενώ η Ναταλία διαφημίζει στον πίνακα το ανανεωμένο μενού. Στα τραπέζια τοποθετούνται οι νέοι κατάλληλοι. Το καινούριο μενού που έφτιαξε ο Έκτορας είναι πάρα πολύ ωραίο, φτηνό και καλό. Το εστιατόριο πήρε την τελική του μορφή. Ο χώρος ανανεώθηκε και απέκτησε την αθλητική ατμόσφαιρα που είχε υποσχεθεί ο βραβευμένος σεφ τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και στον εσωτερικό. Η Ναταλία με το δικό της μοναδικό τρόπο είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους πελάτες. Όλα είναι στη θέση τους και το νέο αθλητικό στέκι ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό. Ωραία, προχωράμε. Πάμε να βάλουμε τα κρέατα να τα ψήνουμε σιγά σιγά και τις πατάτες. Να βάλω αμέσως. Πατάτες. Πατάτες και... Μπιφτέκι. Πάμε. Οι πρώτοι πελάτες έρχονται στο εστιατόριο και η Ναταλία αναλαμβάνει αμέσως δράση πρόθυμη να τους εξυπηρετήσει και να τους τακτοποιήσει στις θέσεις τους. Παίρνει την πρώτη παραγγελία, ενώ στο εστιατόριο δεν σταματάει να έρχεται διαρκώς κόσμος. Μία ποικιλία. Μία πήρα σαλάτα σπότου. Ωραία, πατάτες, προχωράμε. Εντάξει. Η Ναταλία έρχεται στην κουζίνα να δώσει παραγγελίες. Γεια σας. Γεια σου, τι έγινε. Καλά, έδωσα το καλύτερο μου αυτό σήμερα στον δρόμο. Ελπίζω. Και σας έχω φέρει και τις παραγγελίες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ποικιλία κρεάτων, μπιφτέκια και 6 μπρίτσελ. Προχωράμε. Πάμε. Το νέο μενού που έφτιαξε ο σεφ μας τραβάει αμέσως την προσοχή. Ενώ οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο αθλητικός χαρακτήρας που απέκτησε το εστιατόριο εντυπωσιάζουν τους πελάτες. Την ίδια ώρα η Ναταλία έχει αρχίσει να αγχώνεται, καθώς η προσέλευση του κόσμου όλο και αυξάνεται. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ο Ντέγιαν αναγκάζεται να ανοίξει τα διαχωριστικά φύλλα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το ψωμί, έτσι. Ναταλία! Παρακαλώ. Ναταλία, πάρε το ψωμί. Πώς θα αντιμετωπίσει ο σεφ μας το ατύχημα? Παιδιά, μια σκούπα. Το γκ***αμε. Τα έχει και αυτά η δουλειά, προχώρα. Η σημερινή διαφήμιση που έκανε η Ναταλία στο κέντρο της πόλης απέδωσε και το εστιατόριο γέμισε με πελάτες. Η Τατιάνα χαρούμενη μιλά με τον κόσμο, ενώ το ξύλινο ποδοσφαιράκι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των πιτσιρικάδων. Η Ναταλία σερβίρει δροσερές μπύρες στους πελάτες για να συνοδεύσουν τα ορεκτικά τους. Ναταλία! Παρακαλώ. Πάρε τα πιάτα και προχώρα. Γρήγορα. Πάμε, συνεχίζει να κάνει πιάτα. Ένα βουνό μπιφτέκια για όλο τον κόσμο. Το σέρβις λειτουργεί άψογα και τα πιάτα φτάνουν στα τραπέζια στην ώρα τους. Η Τατιάνα και ο Ντέγιαν αισθάνονται μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, βλέποντας τον κόσμο να απολαμβάνει το φαγητό και να περνάει όμορφα. Όλοι οι πελάτες του εστιατορίου, μεγάλοι και μικροί, δοκίμασαν τα καινούργια πιάτα που δημιούργησε ο Έκτορας Μποτρίνη. Ο βραβευμένος σεφ
Βγαίνει για λίγο από την κουζίνα και παρακολουθεί με ικανοποίηση τον κόσμο. Δείχνει ευχαριστημένος, όμως ποια είναι η άποψη των πελατών για τα πιάτα που δοκίμασαν? Επιτέλους, η Γλυφάδα βρήκε ένα χώρο ώστε να μπορούμε να βλέπουμε άνετα τους αγώνες μας και να απολαμβάνουμε πολύ ωραίο φαγητό. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν είχαμε ξαναδοκιμάσει σέρβικη κουζίνα. Και μείναμε πολύ ικανοποιημένοι και πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε πολύ καλά. Πάνω πάει σούπερ. Συνέχισε έτσι. Είσαι πολύ καλός. Νομίζω μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, εσύ. Είσαι μάγκας. Εντάξει, συνέχισε έτσι. Μέχρι 100 άτομα μπορεί. Ωραία. Καλή επιτυχία. Σδράβο ντούζε. Ο σεφ μας ευχήθηκε στο Μίκα καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Uveren sam da će stvari ostati ovakve kakve su bile danas i da će uvek biti žurke uveče preko dana klopa i pozivam sve da dođu uvek ovdje da probaju naše specijalitete iz Srbije. Ο βραβευμένος σεφ πριν φύγει αναζητά τους ιδιοκτήτες για να τους χαιρετήσει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ σε εσάς όλα αυτά. Ευχαριστώ. Καλά τα πήγες, ευτυχώς, τα κατάφερες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Έχουμε ένα μικρό δωράκι για σένα. Είναι από τη Σερβία ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλή τύχη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα. Η δύσκολη αποστολή του Έκτορα Μποτρίνη ολοκληρώθηκε. Αυτό που ήρθε ο Έκτορας στο μαγαζί μου ήταν κάτι πιο ωραίο που μου έχει συμβεί από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Πραγματικά με βοήθησε περισσότερο από κανένα. Πόσλα ωάκια βέτσερι, μόγω σάμου να σε ζάχβαλιν πούνο Έκτορα σου σε σβέω στο ράδιο ή τον προζάμι σε νέβη. Η τέταρτη μέρα τελείωσε. Ο χώρος άλλαξε ολοκληρωτικά. Δεν είναι πλέον ένα απλό σερβικό εστιατόριο. Είναι ένας χώρος που μπορεί να έρθει κάποιος που αγαπάει τον αθλητισμό, να φάει ένα απλό και νόστιμο φαγητό και να περάσει καλά. Δεν ξέρω αν ο Ντέγιαν και η Τατιάνα θα πετύχουν. Το σίγουρο είναι ότι θα το παλέψουν μέχρι τέλος. Ο Έκτορας Μποτρίνη φεύγει από το εστιατόριο αισιόδοξος. Τρεις εβδομάδες μετά, ο Ντέγιαν και η Τατιάνα κράτησαν όλες τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Έκτορας Μποτρίνη στο χώρο τους. Το αθλητικό στέκι διατηρείται περιποιημένο και φιλόξενο. Από τη μέρα που έφυγε ο Έκτορας, τα πράγματα πήγαν προς τα καλύτερα. Το δεκόρ του μαγαζιού τραβάει βλέμματα το κόσμο. Η μία παρέα έχει έρθει τρεις φορές συνεχόμενα, έφαγε στο μαγαζί και τους άρεσε πολύ. Το ζευγάρι είναι αισιόδοξο και ελπίζει ότι σιγά σιγά το αθλητικό του στέκι θα αγαπηθεί από τον κόσμο. Έκτορα, желаємо ти кажем да си нас учинио јако срећним и да ти желимо све најбољу у животу, да ти Бог помогне као што си помогао и ти нама и онда када буде играла твоја екипа, надам се да ћеш доћи код нас у клуб да заједно посметрамо ту утакмицу. Η Τατιάνα και ο Ντέγιαν είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν σκληρά για να μετατρέψουν το χώρο τους σε μια κερδοφόρα επιχείρηση που θα τους χαρίσει ευτυχία. Όλε, όλε, όλε. Έκτορα, ήρθες στο μαγαζί και έβαλες γκολ. Ελπίζω να μην με παρεξήγησες, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Φιλάκια πολλά από την Ναταλούκα. Η Ναταλία έχει ένα τελείως ξεχωριστό τρόπο για να προσεγγίζει τους πελάτες. Ο Ντέγιαν και η Τατιάνα πάντως είναι δύο εξαιρετικά άτομα. Χαίρομαι που κράτησαν τις αλλαγές που κάναμε. Τους εύχομαι να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, γιατί το αξίζουν. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα ψητοπολείο στη Νέα Ιωνία έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Αν μείνεις έτσι όπως είσαι τώρα, τι θα κάνεις? Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ένα νέο παιδί που δουλεύει στο ψητοπολείο όλη μέρα, χωρίς να βγάζει καν τα έξοδά του. Ονομάς? Την αλήθεια μου πεις. Όχι, κάθε μέρα μέσα μπαίνουμε. Στην επιχείρηση όμως, συνεχίζει να εργάζεται ο πατέρας του προηγούμενου ιδιοκτήτη, προκαλώντας σύγχυση για το ποιος είναι πραγματικά το αυθεντικό. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στο μαγαζί? Κάτι εκεί κάνει διευθυντή. Παίζω να ξέρω. Αυτό δεν. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος σεφ, εφιάλτης στην κουζίνα.